Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Ανδρών. Ο Λεύκηπος υποδέχεται στο Φίλιππος Σαμυρίδης την πρωτοπόρο ομάδα του τετάρτου ομίλου της Β' Εθνικής Ανδρών, ομάδα της ΧΑΝΘ. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς αν και είναι στην αρχή του πρωταθλήματος, κάθε ομάδα επιθυμεί την κατάκτηση του ροζ φύλλο αγώνα για τους δικούς τους λόγους και κυρίως να τονώσει την ψυχολογία αλλά και την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πέρα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σήμερα για το τέταρτο όμιλο της Β' Εθνικής Ανδρών, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής ημέρας, διεξάγονται και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η αναμέτρηση Ευκαρπία Μαχητές Πειραματικού έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έχει οριστεί στις 4:30. Στις 5 πέρα από το Λεύκηπος ΧΑΝΘ υπάρχει η αναμέτρηση Μακεδονικός Ερμής Λαγκαδά. Στις 6 το παιχνίδι Σταυρούπολη 10. Και το πρόγραμμα κλείνει αναμέτρηση Γέφυρα Πολύγυρο στις 6.30 ώρα στο γήπεδο της Γέφυρας. Μετά από 2 αγωνιστικές, η κατάταξη βαθμολογική, όπως έχετε την ευκαιρία να τη δείτε και εσείς στις οθόνες σας, προηγούνται, έχουν το απόλυτο των 2 νικών σε 4 αριθμούς αγώνες 4 ομάδες. Είναι η ΧΑΝΘ, ο Ερμής Λαγκαδάς, Μακεδονικός και Μαχητές Πειραματικών Λεύκων. Αίτητη παραμένει και η ομάδα της Γέφυρας που έχει κάνει και το ρεπό της. Ο Λεύκηπος βρίσκεται στο 1-1 μετά την ήττα του προηγούμενου Σαββάτου από τον Ερμή Λαγκαδά, ενώ στο πρωτάθλημα δεν έχουν σημειώσει κάποια επιτυχία ο Παντσεραϊκός, η Σταυρούπολη, η Ευκαρπία, ο Πολύγυρος, αλλά και η ομάδα της 10 που έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι, καθώς και αυτή με τη σειρά της έχει πραγματοποιήσει το ρεπό, καθώς το πρωτάθλημα διεξάγεται με 11 ομάδες. Προτού αναφέρουμε τις δωδεκάδες των δύο ομάδων αλλά και τους διαιτές της αναμέτρησης, πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον βίντεο και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτά ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής αναμέτρησης. Να δείτε ένα ενδιαφέρον βίντεο που είδαμε πρόσωπα από το πρόσφατο παρελθόν της ομάδας του Λεύκηπου, ένα πολύ όμορφο βιντεάκι όπου πέρα από τις ομορφιές του αθλητισμού και του μπάσκετ
σε αυτό βρίσκεται και όμορφα στιγμιότυπα, όμορφα τοπία από την πόλη της Ξάνθης, την όμορφη την βασίλισσα της Θράκης. Μιλώντας και για παλιούς γνώριμους, να πούμε ότι στην ομάδα της Κάνθ βρίσκεται ο κύριος προπονητής, είναι ο κύριος Σωτήρης Κοκκινόπουλος, που έχει περάσει από τον πάγκο της ομάδας Ξάνθης, του Λεύκηπου. Οι σχέσεις παραμένουν πάρα πολύ καλές. Υπάρχουν συζητήσεις συνέχεια, ενδιαφέροντα, με κοινό παρανομαστή φυσικά το μπάσκετ. Πέρα από τον κύριο Κοκκινόπουλο, η Χάνθη σήμερα θα παρουσιαστεί στο γήπεδο με την παρακάτω 12 που έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνα της Γραμματείας. Με το νούμερο 4 Βλάσιος, 5 Τσίρο Γιάννης. Φυσικά όλα αυτά έχετε την ευκαιρία να τα δείτε και στις οθόνες σας, για τους οπτικούς και όχι για τους ακουστικούς τύπους. 6 Ιωάννου, 7 Ατίνης, 10 Τζιοβάρας, 11 Κομιανίδης, 12 Παμινώντας, 13 Ζωίδης, 14 Μπρόζος, 16 Χιτικούδης, 17 Μαργαριτόπουλος και με το νούμερο 19 Τσιριλάκης. Αν θέλαμε κάπου να δούμε να προσέξουμε κάποια παιδιά από τη Χάνθ, σίγουρα είναι ο Χιτικούδης που στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε 27 πόντους, ο Μπρόζος, μια σταθερή δύναμη στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ο Τσίρο Γιάννης, αλλά και τα άλλα τα παιδιά όπως ο Αλτίνης, με ένα μέσο όρο πάνω κάτω 10 πόντους στα μέχρι τώρα παιχνίδια και με πολύ καλή παρουσία. Από την άλλη μεριά θα πούμε και για την ομάδα του Λεύκηπου, της οποίας η αποστολή το απαρτίζεται από τους Τζίμι, Γιωβάνοβιτς, Παλάκη, Μακαρατζή, Δελιγιάννη, Τσίλογλου, Κατσαμούρη, Μπουτσακτσί, Μαλανδρή, Βοηβατόπουλο, Χρήστου και με το νούμερο 18 ο Γιώργος ο Κάλτσος. Προπονητής φυσικά παραμένει το δίδυμο Χρήστος Βαχαρίδης, Νίκος Δόδος, που έχουν ως στόχο σήμερα να κερδίσουν, να πετύχουν τη νίκη, και κάτι που θα σημαίνει πως η προηγούμενη αναμέτρηση με την Ερμή Λαγκαδά, η μεγάλη διαφορά με την οποία ολοκληρώθηκε η συνάντηση των 24 πόντων, αποτελεί μια άσχημη παρένθεση. Διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι οι κύριοι Παπαγερίδης, Χρυσά Φιστοπαλίδης, είναι ο κομισάριος της αναμέτρησης, είναι ο κύριος Νίκος Σαλικίδης. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται εδώ στο γήπεδο και όσοι από εσάς, το Φίλιππος Αμερίδης βρίσκεται κεντρικά στην πόλη της Ξάνθης, όσοι από εσάς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στους τέκτες, αλλά έχετε την όρεξη και να δείτε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μπορείτε να παρατήσετε τον υπολογιστή σας και να δείτε εδώ, να δείτε ζωντανά την αναμέτρηση του Λεύκου με την Χάνθ. Αυτά για την ώρα, πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα να επενθυμίσουμε σε όλους τους χορηγούς της σημερινής συνάντησης αλλά και γενικά της αγωνιστικής περίοδου και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία λόγια πριν την έναρξη του αγώνα.
Επιστρέφουμε και πάλι στο γήπεδο Φίλιππος Αμερίδης, λίγα δευτερόλεπτα για την έναρξη του αγώνα. Οι προπονητές των ομάδων δίνουν τις τελευταίες σύμβουλες στους παίχτες του, πάντα με τα πινακάκια μπροστά, με τους μαρκαδόρους τους, σχεδιάζουν το τι θα κάνουν στην επίδυση αλλά και πώς θα... Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Να δούμε λίγο και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με την κυπεδούχα ομάδα του Λεύκηπου που ξεκινάει με Μακαρατζή, Γιοβάνοβιτς, Χρήστου, Παλάκη και Μπουτσακτσί. Ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα της Χάνθ, Τσίρο Γιάννης, Μπρόζος, Ιωάννου, Βλάσιος, να δούμε, και με το νούμερο 16, όπως αναφέραμε, ο Χιτικούδης των 27 πόντων στην προηγούμενη συνάντηση. Ο Λεύκηπος με τα λευκά, με τα σκουρόχρωμα, σκούρι μπλε προς το μαύρο της Χάνθ. Είδαμε και ένα όμορφο στιγμιότυπο, ο Χρήστου, παλιότερος παίχτης του Λεύκηπου, να χαιρετάει τον Κοκκινόπουλο. Έχουν συνεργαστεί μαζί στο παρελθόν. Και ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Με υγεία να δούμε ένα ωραίο θέαμα. Και ας κερδίσει ο καλύτερος και αν χρειαστεί και ο πιο τυχερός. Χρήστου δίνει στον Παλάκη. Μακαρατζής. 8 δευτερόλεπτα. Ο Χρήστου βλέπει με αντίπαλο τον Μπρόζο. Περδεύεται. Λάθος πάσα. Και η πρώτη. Αλλά ο Μακαρατζής κλέβει. Όμορφη συνεργασία και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης που έρχεται από τον Γιοβάνοβιτς μετά από όμορφη πάσα του Χρήστου. Να δούμε λίγο και η πρώτη ουσιαστικά επίθεση της Χάνθ. Να δούμε πώς θα κοιτάξουν να ολοκληρωθούν. Τελικά από τα 6.75, ας το χωσού. Υπό την πίεση και του χρόνου, ο Μπρόζος δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Χρήστου δίνει στον Μακαρατζή. Μπουτσακτσί σε μια περιοχή που είναι σχετικά κίνδυνος. Χρήστου από τα 6.75, άστοχος, Μπρόζος στο rebound. Και η Χάνθ προσπαθεί να τρέξει. Άστοχο το σούτ του Ιωάννου. Ο Ιωάννου και Μπρόζος στις θέσεις των ψηλών. Και το πρώτο φάουλ της συνάντησης από τον Τσίρο Γιάννη με το νούμερο 5. Επαναφορά για τον Λεύκηπο με τον Μακαρατζή. Δίνει στον Παλάκη, Γιοβάνοβιτς, το σκρίν από τον Μπουτσακτσί. Χρήστου βρίσκει το διάδρομο, προσπαθεί να τελειώσει τη φάση, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Προϋποθέσεις εφηνιασμού για τη Χάνθ που αρέσκεται στο γρήγορο παιχνίδι. Στην ταχύτητα, ο Μπουτσακτσί όμως είναι εκεί. Δυσκόλυψε αρκετά την προσπάθεια του αντιπάλου του, με αποτέλεσμα ο Λεύκηπος να κερδίσει το rebound. Και η Χάνθ να παραμείνει στο 0 μετά από 2 λεπτά αγώνα.
Μακαρατζής έχει το ρόλο του οργανωτή. Μπουτσακτσί, Παλάκης, παίρνει το σούτ από 6.75, είναι άστοχος. Μακρινό, το λεγόμενο μακρινό rebound από τον Τζιρογιάννη. Τρίποντο από τον Χιτικούδη που ήταν ανοιχτός. Μπουτσακτσί, Χρήστου. Μπουτσακτσί. Κυκλοφορία της μπάλας, Γιωβάνοβιτς ελεύθερος από τα 6.75. Εύστοχος. 5-0 με 5 πόντους του Μαυροβούνιου Περιφερειακού, του Βασίλη Γιωβάνοβιτς. Ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη της Ξάνθης. Ένα παιδί με χαμόγελο, ρόζος με αντίπαλο τον Παλάκη. Εκεί έρχεται η βοήθεια των Γιωβάνοβιτς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα που Τσακτσί να κερδίσει την μπάλα. Μακαρατζής δίνει στο Χρήστου. Αυτός δυναμικά πάει να τελειώσει τη φάση, κερδίζει το φάουλ και έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές που ο Λεύκηπος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη συνάντηση. Πρώτη αλλαγή του αγώνα με το νούμερο 16 από Σύρτο Χιτικούδης. Περνάει με το νούμερο 7 ο Αλτίνης, έμπειρος παίχτης. Χρήστο άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο διαιτής της αναμέτρησης. Τελικά παίρνει το λάθος με τη χαρακτηριστική κίνηση. Δίνει τον Λεύκηπο, στο Λεύκηπο την μπάλα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Λεύκηπος υπέπεσε σε βήματα και η Χάνθα έχει την ευκαιρία για επίθεση με το Βλάσιο. Βρίσκει το διάδρομο, ένα λέει κάπως δύσκολο, Μακαρατζής. Φαντάζομαι από τους ήχους καταλάβατε ότι ήταν μια φάση εξαιρετική. Το τέλειωμα, Μακαρατζής πέταξε την μπάλα κάπου στον ουρανό. Εκεί ήταν ο Μπουτσακτσής, την έπιασε με τα χέρια και την κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Κάνθ, κάνοντας το 7-0, 6-14 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό μήνυμα και θα επιστρέψουμε και πάλι για το υπόλοιπο του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδης με τον κόσμο να προσέρχεται στις Κερκίδες. Με τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου 450 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Κερκίδες. Και το κυριότερο ότι υπάρχουν πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομής, από τις ακαδημίες της ομάδας. Πάμε λίγο
επιστρέφουμε και πάλι στον αγώνα. Γράφουμε τον Πρόζο, σούτ από το ύψος των ελευθέρων βολών, άστοχο. Ο Χρήστος rebound και προϋποθέσεις τεχνιασμού ή τουλάχιστον διάθεση. Τελικά σε οργανωμένη άμυνα, ο Μακαρατζής στο Χρήστου. Ο Μακαρατζής δίνει στον Μπαλάκη, έξτρα πάσα στο Χρήστου. Τελικά πάτησε γραμμή. Πάντως η συνεργασία ήταν πολύ καλή και εισπράττω το χειροκρότημα από τους συμπαίχτες και φυσικά τους προπονητές. Ξηρογιάννης δίνει στον Βλάσιο, αυτός κινείται περιφερειακά. Στην εξέτηση της φάσης ο Χρήστου υποπίπτει σε φάουλ πάνω στον Μπρόζο. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό για την γηπεδούχο ομάδα. Η Χάνθ έχει 2 σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά. Κυκλοφορεί η μπάλα της Χάνθ, βρίσκουν ένα ξεμαρκάρι στο τρίποντο, αλλά η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στους Θεσσαλονικείς. Και ο Μακαρατζής σε μια νέα επίθεση, Παλάκη στην κορυφή, Χρήστου. Δίνει στο Γιωβάνοβιτς. Το σούτ από τα πλάγια είναι άστοχο, rebound. Από τον Ιωάννου. Ιωάννου από το ύψος των ελευθέρων βολών είναι άστοχος. Μετά από περίπου 5,5 λεπτά αγώνα, η Χάνθ δεν έχει σημειώσει κάποιο καλάθι. Ο Λεύκη πως έχει σημειώσει 7 πόντους αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα το σκορ να είναι στο 7-0 και τώρα στο 9-0 με το καλάθι του Τσακτσί μετά από όμορφη πάσα του Χρήστου. Ιωάννη στην κορυφή της ρακέτας, δίνει στον Βλάσιο. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια. Βλάσιος από τα 6.75, άστοχος, δεν βρήκε ούτε στεφάνι. Μακαρατζής δίνει στο Γιωβάνοβιτς. Μακαρατζής και πάλι, Βουτσακτσί. Μια δύσκολη πάσα εκεί με πολλά χέρια, πολλά πόδια, δύσκολα να περάσει, να βρεθεί το κενό. Και ο Μακαρατζής, βλέποντας πως υπάρχει υπερυθμία για τους φιλοξενούμενους, κάνει σε φάουλ και οι πρώτες αλλαγές και για το Λεύκηπο. Σωτήρης Κατσαμούρης και Βασίλης Δελιγιάννης περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Αποσύρονται Γιωβάνοβιτς και Μπουτσακτσί. Ρόζος έκανε την προσποίηση και στην εξέλιξη βάσης κέρδισε το φάουλ από τον Δελιγιάννη. Είναι το πρώτο για τον νεαρό Ξανθιώτη forward, το τρίτο ομαδικό για το Λεύκηπο. Όμορφα ο Τσιρογιάννης έκανε την προσποίηση. Πέτυχε το καλάθι, 9-2 είναι το πρώτο καλάθι για τη Χάνθ. Μακαρατζής δίνει στο Χρήστου. Κατσαμούρης. Το διάδρομο, αλλά η πάσα του είναι λάθος, εκεί που δεν κινείται κανένας. Η καλή άμυνα έφερε το κλέψιμο για τους παίχτες της Χάνθ. Κατσαμούρης δίνει στον Παλάκη. Όμορφη κυκλοφορία. Η επιπλέον πάσα στο Μακαρατζή. Αυτός προσπάθησε να ευστοχίσει από τα 6.75, ήταν άστοχος. Ο Λεύκηπος, αν και προηγείται 9-2, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη διαφορά. Πάντως και οι παίχτες της Χάνθ μέχρι στιγμής τα σούτ τους είναι ιδιαίτερα άστοχα. Δεν έχουν μπει με την απαραίτητη ψυχολογία, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο μέρος της αναμέτρησης.
επαναφορά απ' έξω, ο Κατσαμούρης. Αλλαγή, αποσύρεται ο Τσιρογιάννης με το νούμερο 5. Περνάει με το νούμερο, να δούμε λίγο, ξεχωρίσουμε. Πάντως είναι αλλαγή στην περιφέρεια, με το νούμερο 10 τελικά, ο Τζιοβάρας. Ο Τζιοβάρας που έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο να αναχαιτήσει τον Χρήστου. Ακόμη μια αλλαγή από το Λεύκηπο, ο Μακαρατζής αποχωρεί και στη θέση του παίρνει ο Βασίλης Τζίμης. Αλλαγή στη θέση του playmaker, του οργανωτή. Τζίμης στο Χρήστου. Τζίμης μόλις μπήκε στο γήπεδο, αλλά όχι κρύο, ζεστός. Συνδέεται από τα 6.75, 12-2. Αυτό ήταν το δεύτερο τρίποντο για το Λεύκηπο. Το προηγούμενο ήταν του Γιωβάνοβιτς και διαφορά στους 10. Άστοχη ο σούτ από τον Βλάσιο. Κατσαμούρης Δελιγιάννης, Παλάκης, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Χρήστου, Δελιγιάννης, Κατσαμούρης, άστοχος. Και έχουν περάσει τα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Σουτ από τον Μαρτίνη, άστοχο. Ο Τζίμις παίρνει το rebound, κατεβάζει και την μπάλα, αλλά βρίσκεται εκεί το εμπόδιο του Τζιοβάρα. Εύστοχο και αυτό το τρίποντο. 2-2 για τον Βασίλη Τζίμη, 15-2. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Λεύκηπος μέχρι τώρα πραγματοποιεί εξαιρετική προσπάθεια και στα δύο μέρη του γηπέδου, και στην αδική, στην επίθεση και στην άμυνα. Όμορφη συνεργασία των δύο ψηλών. Ο Μπρόζος έβαλε όμορφα το σώμα του, πήρε την μπάσα. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επίθεση, καθώς ο Τζίμις με φάουλ υποχρέωσε τους παίχτες της Χάνθ να παραφέρουν την μπάλα από τα πλάγια και όχι να στείλουν την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπρόζος εκεί κάτω το καλάθι. Συνήθως ευστοχή. Μπάλα με τον Βλάσιο, κινείται στην περιφέρεια, συνεργασία γρήγορη, 3 δευτερόλεπτα για την λήξη της επίθεσης, αμαρκάρει στο σούτ μετά από προσποίηση πάνω στο Χρήστου. Τελικά ο Μπρόζος πέτυχε διαφορετικά το καλάθι, όχι από κάτω, αλλά με ένα μακρινό σουτάκι από τα 5,5 μέτρα. Και λογικά η τελευταία επίθεση είναι για τον Λεύκηπο, 13-7, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Όλη η κατοχή είναι στον Λεύκηπο, η ομάδα της Χάνθ έχει το δικαίωμα να κάνει ακόμα ένα φάουλ, έχει 3 ομαδικά. Παλάκης. Τελικά η επίθεση χάθηκε η μπάλα. Χρήστου από τα 6.75. Και ο Τζίμις με τη λήξη του δεκαλέπτου με ένα εύστοχο δίποντο γράφει το 17-4. 8 πόντους συνεχόμενους από τους Βασίλη Τζίμι. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδης με το αποτέλεσμα του πρώτου 10 λεπτού να είναι 17-4. Ο Λεύτυχος, και για αυτούς που συντονιστήκατε τώρα στο πριν από λίγο, φαίνεται από τους 4 πόντους που έχει σημειώσει η ομάδα της ΚΑΝΘ. Πολύ καλή αμυντική παρουσία του Λεύτυχου. Έχει αναγκάσει τους Θεσσαλονικείς να είναι άστοχοι, να κάνουν αρκετά λάθη. Και στον αντίποδα, στην επίθεση, θα σημειωθούν κάποια σουτ έξω από τα 6-75. Με αποτέλεσμα διαφορά μετά από 10 λεπτά αγώνα να είναι στο 17-4. Κατσαμούρης βρίσκει το διάδρομο, δεν μπορεί να ευστοχίσει την προσπάθεια και στην εξέλιξη της φάσης υποπίπτει σε φάουλ. Ο νεαρός Τζιοβάρας έπαιξε καλή άμυνα, πήρε και το rebound. Να πούμε ότι ως τώρα έχουν σημειώσει μόνο 5 παίχτες κάποιο καλάθι. Πρωταγωνιστής όλων ο Βασίλης Τζίμης με τους 8 πόντους που έχει σημειώσει. Ο Ιωβάνοβιτς 5 και ο Μπουτσακτσί 4. Αυτά για το Λεύκηπο. Για την ομάδα της ΚΑΝΘ, 2 παίχτες έχουν βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Είναι ο Τσιρογιάννης και ο Μπρόζος με κοντινές προσπάθειες. Το 17-4 παραμένει μετά από περίπου 1 λεπτό αγώνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπρόζος σε μια περιοχή που είναι σχετικά κίνδυνος. Με το ψία βημάτων ο Βλάσιος. Παίρνει το μακρινό σουτ, αστοχή, Ζήμης το rebound και λέει στους συμπαίκτες του να ερεμήσουν, καθώς δεν υπήρχαν προϋποθέσεις τεφνιδιασμού. Βελιγιάννης, Μαλανδρής, έχει ένα φαινομενικό πλεονέκτημα αντίπαλο τον Τζιοβάρα, αλλά και πάλι ο Τζιοβάρας βγάζει καλή άμυνα. Καλή κυκλοφορία, μαρκάρει στο σούτ από τα 6.75 με τον Αλτίν τον αριστερόχειρα, 17-7, πρώτο τρίποντα για την ομάδα της ΧΑΝΘ. Κατσαμούρης δίνει στον Μπουτσακτσί. Τζίμις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, αν και το σούτ ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Ρόζος, εύστοχο και με 2 τρίποντα των Θεσσαλονικών, το 17-4 γίνεται 17-10, η διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Κατσαμούρης, Δελιγιάννης, Τζίμης. Δελιγιάννης δεν συγκρατεί την μπάλα, το σούτ ήταν δύσκολο. Ο Λεύκηπος που έχει κολλήσει στην επίθεση. Η ΚΑΝΘ βρίσκει τις λύσεις. Άρχισε να σκοράρει και από την περιφέρεια. Ο Μπουτσακτσί κλέβει την μπάλα ή μάλλον κόβει την πάσα του αντιπάλου του. Και ο Τζίμις κερδίζει το φάουλ από τον Αλτίνη. Διπλές αλλαγές για τις δύο ομάδες. Για την ομάδα της ΧΑΝΘ αποσύρονται οι Τσιριλάκης και Βλάσιος και περνάνε να δούμε. Δεν διακρίνονται και καλά τα νούμερα. Σίγουρα πέρασε ο Τσιρογιάννης μέσα με το νούμερο 5. Τέλος πάντων, για το Λεύκη που πέρασαν ο Χρήστου μαζί με τον Μπαλάκη στον αγωνιστικό χώρο. Δύσκολο σούτ από δύσκολη προσπάθεια από τον Τζίμι. Προσποιήσεις και τελικά με τη βοήθεια της τύχης η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 17-12, 6 και 40 πριν τη λήξη του δευτέρου
10 λεπτού. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για την ως τώρα εξέλιξη της αναμέτρησης. Και 40 για τη λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου ήταν 17-4. Η ομάδα της Χανθ με ένα 0-8 έχει καταφέρει να μειώσει στο 17-12 στους 5 πόντους διαφορά. Έχει περιορίσει τους γηπεδούχους επιθετικά με τα σούτ και, αλλά και την κυκλοφορία να μην είναι η άπα η σωστή. Και οι προσπάθειες θα είναι βιασμένες. Ενώ βρήκε και λύσεις με δύο σούτ έξω από τα 6.75 αλλά και ένα κοντινό lay-up. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το σερί 0-8. Ο Παλάκης που έχει και αυτός επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, ο Τζίμις. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Γιωβάνοβιτς από τα πλάγια. Συνδέεται και πάλι με το καλάθι, το δεύτερο τρίποντό του. 20-12, ήταν το πρώτο καλάθι για το Λεύκο μετά από περίπου 4 λεπτά αγώνα. Το δεύτερο μέρος. Αυτή κυκλοφορεί. Τσιρογιάννης. Συγκίνει στον Πρόζο. Κυκλοφορία, η μπάλα στα πλάγια. Σούτ από τα 6.75 είναι άστοχο. Rebound από τον Ζωίδη. Επιθετικό rebound από τον Ζωίδη. Κέρδισε και στην εξέλιξη της φάσης το φάουλ από τον Μπουτσακτσί. Αποσύρει τον Μπουτσακτσί. Και στη θέση του περνάει ο Χάρης Βοϊβατόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας. Προσθέτει εμπειρία σε αυτό το σημείο το τεχνικό δίδυμο Μπαχαρίδη Δόδου. Και ο Μπρόζος πάλι από τα 6.75, το δεύτερο συνεχόμενό του. Τζίμις Βοϊβατόπουλος, Παλάκης. Όμορφη συνεργασία, Παλάκης με το αριστερό, έδωσε το Χρήστου και ο Χρήστου με το αριστερό, τέλειωσε τη φάση, κάνει το 22-15. Μπρόζος αυτή τη φορά προτίμησε να δώσει την μπάλα στο Ζωίδη που είχε πάρει καλή θέση και κερδίζει το φάουλ, αλλαγές για τις δύο ομάδες. Μακαρατζής παίρνει και πάλι τη θέση και ο Τζίμις αποχωρεί, ο Τζίμις που κατάφερε να σημειώσει 8 πόντους συνεχόμενους. Φάουλ που υποπίπτει ο Ζωίδης, είναι το πρώτο του πάνω στο Χρήστου που προσπάθησε να παίξει άμυνα αλλά δέχτηκε το screen. Παλιά το λέγανε κινητό screen, πλέον με τους όρους τους καινούριους δεν είχε σωστή θέση το σώμα του. Με αποτέλεσμα ο Χρήστου να βρεθεί στο παρκέ. Μακαρατζής δέχεται την πίεση του Κομιανίδη. Ο Κομιανίδης που έχει μπει στο γήπεδο για να πιέσει την κυκλοφορία της μπάλας. Γιωβάνοβιτς, όμορφη προσπάθεια, Βοϊβατόπουλος. Υπό καλές προϋποθέσεις, άρα το σούτ ήταν άστοχο. Ζωίδης βρήκε εκεί τείχος Παλάκη Βοϊβατόπουλου, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Γιωβάνοβιτς, Παλάκης, όμορφη κυκλοφορία Χρήστου. Χρήστου με αντίπαλο τον Πρόζο, Παλάκης, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης, υπάρχει χρόνος. Γιωβάνοβιτς, έξτρα πάσα στο Μακαρατζή, 2-3-1, τελικά τάπα από τον Πρόζο.
Και η επίθεση ολοκληρώνεται. Στην καλή κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Λεύκη που η Χάνθη είχε ακόμα καλύτερη απάντηση με τον Μπρόζο να ρίχνει, να κόβει τον Μακαρατζή. 22-15 το σκορ, 4-20 με την λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Φάουλ που κερδίζει την εξέλιξη φάση ο Τσιρογιάννης από τον Γιωβάνοβιτς. Όλοι οι παίχτες του Λεύκη που έχουν από ένα φάουλ, δεν υπάρχει κάποιος με δύο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Λεύκη όπως έχει σημειώσει, έχει υποπέσει σε 4 φάουλ. Οπότε οποιοδήποτε άλλο φάουλ δίνει το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους για δύο ελεύθερες βολές. Αλλά και στο rebound. Πολύ καλή παρουσία του Παλάκη στην άμυνα. Χρήστου βρίσκει το διάδρομο. Κερδίζει και το φάουλ. Ο Χρήστου που στο πρώτο δεκάλεπτο είχε αστοχήσει σε δύο ελεύθερες βολές. Αν και εύστοχος όλα αυτά τα χρόνια, μας τα αποδεικνύει τώρα. Εύστοχος και στη δεύτερη. Αλλαγές, ο Μπρόζος για λίγες ανάσες στο μπάγκο. Στη θέση του ο Μαργαριτόπουλος. Μόλις μπήκε ο Μαργαριτόπουλος, πήρε σούτα από τα 6.75, τελικά η μπάλα κατέληξε σε αυτόν. Αλλά η πάση του δεν ήταν σωστή, Γιωβάνοβιτς βρίσκει διάδρομο, ο Τζίμις. Ο Ιωάννου πήρε ξανά τη θέση του Ζωίδη, αλλαγή στους ψηλούς. Ο Ιβάτοπρος Τζίμις. Βλέπει το Γιωβάνοβιτς να βγαίνει από τα σκριν. Παλάκης. Γιωβάνοβιτς μόνος του από τα 6.75, αλλά το σουτ δεν είναι καλό. Φάνηκε από την αρχή. Η ομάδα της Χάνθη τρέχει. Αλλά επιστροφή από το Λεύκηπο, από την Πεντάδα είναι πολύ καλή. Και έτσι πάμε ξανά σε οργανωμένη άμυνα. Ο Γιάννης κάνει μια βόλτα. Πήρε το rebound ο Παλάκης, προσπάθησε να δώσει την πάσα στον Χρήστου που έβγαινε στον εμφυνδιασμό, αλλά δεν ήταν καλή η κατάληξη της φάσης, δεν ήταν επιθυμητή για τους παίκτες του Λεύκη που με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει out και ο Χρήστου να καταλήξει σε μια διαφημιστική πινακίδα. Σε οργανωμένη πάντα άμυνα. Τσιρογιάννης βγαίνει από τα σκριν, ένα αντίπαλο τον Παλάκη. Πάει και κάτω από τη ρακέτα και τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα με αντίπαλο Παλάκη και Βοηβατόπουλο. Το έχουν σκεπάσει το καλάθι. Παλάκης. Αν και ελεύθερος, είδε τον συμπαίχτη του Χρήστου. Αυτός κέρδισε το φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό για τη Χάνθ και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα από το επόμενο φάουλ να εκτελούν βολές. Βοηβατόπουλος δίνει στον Τζίμι, αυτός τον Χρήστου. Βατόπουλος, Γιωβάνοβιτς, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Άστοχο το σουτ.
οι δύο ομάδες που έχουν κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα στο 24-15. Φάουλ του Γιωβάνοβιτς και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Βλάσιο, που είδε το διάδρομο από κάτω. Πέρασε πάλι στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας τη θέση του Χρήστου. Άστοχη πρώτη βολή. Το 24-15 παραμένει. Το 24-16. Δύο λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ φτωχό, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Βοηβατόπουλος με αντίπαλο τον Ιωάννου. Γυρίζει, άστοχο το σουτ. Τσιρογιάννης. Μαργαριτόπουλος. Προσπάθεια του Ιωάννου να πάρει το θετικό rebound, το Βοηβατόπουλος υπέπεσε σε φάουλ και δικαίωμα για δύο ενιαίες ελεύθερες βολές, με το Βοηβατόπουλο να έχει τα δύο φάουλ σε αυτό το διάστημα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα πιστέψουμε για τα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδης, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν μετά το time out που πήρε ο πάγκος της Τσάντζης. 24-16. Μολεύτικο συνεχίζει με Τζίμι, Γιωβάνοβιτς, Παλάκη, Μπουτσακτσί και Μακαρατζή, ενώ η ομάδα της Χάνθ με Βλάσιο. Τον Ιωάννου που αστοχεί στην πρώτη βολή, με το νούμερο 17 ο Μαργαριτόπουλος, με το 11 ο Κομιανίδης και με το νούμερο 5 ο Τσιρογιάννης. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Με αυτοθυσία Μπουτσακτσί και Ιωάννου. Προσπάθησαν να πάρουν την κατοχή της μπάλας. Τελικά η κατάληξη αυτή έφερε τζάμπολ, με το Βελάκι να δείχνει λεύκυπο. Και ο λεύκυπος που σήμερα φοράει τα λευκά. Έχει δικαίωμα για μία επίθεση. Και ο Τζίμις που έχει επιστρέψει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, ο Μακαρατζής. Παλάκης, Γιωβάνοβιτς. Δίνει στον Τζίμι, αυτός με αντίπαλο τον Μαργαριτόπουλο. Στα πλάγια, 7-6, Μακαρατζής. Βρίσκει ένα διάδρομο, τελειώνει όμορφα τη φάση στα 2 δευτερόλεπτα. 26-16. Με τον νεαρό Παναγιώτη Μακαρατζή που όλη την εβδομάδα ήταν εμπείρετος, να τελειώνει όμορφα τη φάση. Ο Μακαρατζής εκμεταλλεύτηκε το λάθος από τον Βλάσιο, έχει την μπάλα.
Λουτσακτσί. Τζίμις βρίσκει το διάδρομο. Τελειώνει κάπως άγαρμα τη φάση. Η μπάλα καταλήγει στο πάνω μέρος του καλαθιού. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Βλέπετε και το σκορ 26-16 και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για το τέλος. Το 26-16, 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα της Χαμς. Θεωρητικά πάμε σε δύο επιθέσεις, θα μείνει κάποιος χρόνος και για το Λεύκο που να ολοκληρώσει. Αρκετός χρόνος. 26-18. Και πάμε στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να δούμε τι θα κάνει ο Παναγιώτης Μακαρατζής. Κυκλοφορία, ο Τσίλουγλου έχει μπει μέσα, Παλάκης 2, δύσκολο σουτ, τελικά είναι άστοχο. 26-18, μετά από 20 λεπτά αγώνα. Ο Λεύκηπος με όπλο την καλή του άμυνα κατάφερε να περιορίσει τα επιθετικά του της Χανθ, να κερδίσει τη μάχη των Θέρων, να βγάλει και κάποια εύκολα καλάθια στον εμφυνιασμό και σε ένα γενικότερα κακό παιχνίδι επιθετικά να πάρει μια διαφορά των 8 πόντων. Να πούμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 17-4 και τώρα το σκόρ είναι 26-18, δηλαδή είχαμε 9-14 για την ομάδα της Χανθ στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε σε λίγα διαφημιστικά μηνύματα, σε κάποια ενδιαφέρον βίντεο, τόσο για το Λεύκο αλλά και για τον πόλη και τον ομό της Ξάνθης, και θα επιστρέψουμε σε 10 με 12 λεπτά για το τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο αυτού του σημαντικού αγώνα. Yeah.
Επιστρέφουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο της συνάντησης Λεύκηπος Χάνθηκα, την τρίτη αγωνιστική της Β' Εθνικής Ανδρών. Μετά από τα πρώτα δύο δεκάλεπτα, το σκορ είναι 26-18 για το Λεύκηπο. Με το Τζίμι και το Γιωβάνοβιτς να έχουν πετύχει από 8 πόντους και οι δύο από 2 τρίποντα έχουν. Ακολουθούν Μπουτσακτσί και Χρήστου με 4 πόντους και ο Μακαρατζής με 2. Από την ομάδα της Χάνθ ξεχωρίζει ο Μπρόζος με 8 πόντους και 2 τρίποντα. 3 έχει πετύχει ο Αρτίνης, από 2 η Ζωήδης, Κομιανίδης και Τσιρογιάννης και μια ελεύθερη βολή ο Βλάσιος. Όλα αυτά μας κάνουν 26-18 μετά από 20 λεπτά αγώνα. Η πρώτη επίθεση για το δεύτερο ημίχρονο είναι για την ομάδα της Χάνθ. Να δούμε λίγο και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Η Χάνθ ξεκινάει με τον Βλάσιος τεστ του Playmaker. Ο Τζίρο Γιάννη, Μαργαριτόπουλο, Μπρόζο, ενώ ο Λεύκηπος με Μακαρατζή, Τζίμι, Χρήστου, Παλάκη και Μπουτσακτσί. Πρώτη προσπάθεια για 3 πόντους, ήταν άστοχη. Χρήστου βρίσκει το διάδρομο, πασάρει έξω, Παλάκης για 3, είναι εύστοχος. 29-18, διαφορά πάλι πάνω από τους 10 πόντους. Αυτό ήταν και το πρώτο καλάθι του Παλάκη. Παλάκης που ως τώρα έχει ξεχωρίσει για την καλή του άμυνα. Απαντάνε οι της Χάνθ με τρίποντο. Τζίμι στην οργάνωση. Παλάκης δίνει στο Χρήστου. Καρατζής 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης, από τα 6.75 είναι άστοχο το σούτ, Μπρόζο στο rebound. Άστοχο το σούτ, rebound για το Λεύκηπο και οι δύο ομάδες έχουν ως τώρα αστοχήσει από ένα τρίποντο, έχουν αστοχήσει σε άλλα σούτ. Χρήστου πάλι από τα 6.75, το σούτ είναι άστοχο. Τα βάζει εδώ και με τον εαυτό του. Δέκα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Σούτ από τον Μαργαριτόπουλο. 29-24, μειώνουν οι της Χάνθ με 2 αστοχά τρίποντα, το 29-18 γίνεται 29-24. Τζίμις παίρνει το σκήνα τον Μπουτσακτσί. Παλάκης Χρήστου βρίσκει το διάδρομο, προσπαθεί να τελειώσει την φάση, κακή πάσα. Τελικά η πάσα δεν ήταν σωστή. Άλλαγε για τον Λεύκηπο με τον Γιωβάνοβιτς να παίρνει τη θέση του Μακαρατζή. Χρήστο δίνει στο Τζίμι. Αυτός υπό την ασφυκτική πίεση. Γιωβάνοβιτς 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Τζίμις προσπαθεί να τελειώσει κάπως τη φάση. Τελικά το σούτ που επιχειρήσει ήταν πολύ δύσκολο και προϋποθέσει ευνηδιασμό για την Χάνθ. Προσπαθούν να βρουν την ελεύθερη πάσα. Τελικά θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Ο Μπρόζος είδε ότι είχε πλεονέκτημα απέναντι στο Χρήστου. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Yeah.
άστοχη πρώτη βολή. Το 29-24 παραμένει. 3 λεπτά έχουμε παίξει ως τώρα. Οι ομάδες έχουν ευστοχήσει συνολικά 3 τρίποντα, 2 για την Χάνθ, 1 για το Λεύκηπο. ...29-25, μετά από αρκετή ώρα η Χάνθ μειώνει στους 4 πόντους. Τζίμις, Χρήστου. Αρκετή κυκλοφορία για το Λεύκηπο, δεν είναι η επιθυμητή. Πολλά η μπάλα, αυτό ίσως οφείλεται και στην καλή άμυνα της Χάνθ που έχει ανεβάσει ένταση στην άμυνα. Με αποτέλεσμα τα σούτα για τους παίχτες του Λεύκη που να είναι βεβαιασμένα στο χρόνο, στη λήξη της επίθεσης, όπως και τώρα στα 5 ευθοέτα, Τζίμις. Τελικά ο Γιωβάνοβιτς πήρε το rebound. Το σούτ ήταν υπό κακές προϋποθέσεις όσον αφορά το χρόνο. Ο Γιωβάνοβιτς όμως ήταν εκεί, πήρε το επιθετικό rebound και βρήκε μια επιθετική λύση ο Λεύκηπος. Πρόσδος από τα 6.75, αυτή τη φορά δεν είναι το ίδιο εύστοχος όπως το πρώτο μέρος. Τελικά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα για τον Λεύκηπο. Τζίμις κατεβάζει την μπάλα και δέχεται και το φάουλ. Ο έμπειρος Βασίλη Τζίμις με αρκετά χρόνια παρουσίας στα πρωταθλήματα των εθνικών κατηγοριών. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ για τη Χάνθ, που παρότι πιέζει αρκετά στην άμυνα, οι διαιτητές υπέδειξαν μόλις τώρα το πρώτο φάουλ. Παλάκης, Τζίμις. Γιωβάνοβιτς, δίνει στο Χρήστου, Παλάκης, Χρήστου, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της επίθεσης, βρίσκει το διάδρομο, προσπαθεί να τελειώσει όμορφα τη φάση, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χαρτίρι, το 31-25 παραμένει, σου 3 πόντων, rebound από τον Τσίρο Γιάννη. Και ο Γιωβάνοβιτς στην προσπάθεια να κλέψει την μπάλα επέπεσε σε φάουλ. Αυτό πρέπει να είναι το τρίτο για τον Μαυροβούνιο Περιφερειακό. Ένα πρώτο μικρό πρόβλημα για τον για τους Χρήστο Βαχαρίδη και Νίκο Δόδο. Αλλαγή για το Λεύκηπο. Ο Βοηβατόπουλος παίρνει τη θέση του Μπουτσακτσί. Αν και το σούτ ήταν υπό καλές προϋποθέσεις, ανάστοχο. Γιωβάνοβιτς προσπαθεί να βρει το διάδρομο. Βατόπουλος, Τζίμις από τα πλάγια. 8-9, Παλάκης, Γιωβάνοβιτς, 5 δευτερόλεπτα. Παλάκης, 3 δευτερόλεπτα. Τελικά ένα δύσκολο σούτ. Για ακόμη μια φορά η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών του Λεύκηπου και στα τελευταία δευτερόλεπτα εκδήλωσαν επίθεση υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Φυσικά σπάνια αύριο έχουν αυτά τα σούτ να βρίσκουν στόχο. Όπως και σπάνια ευστοχεί κάποιος παίχτης όταν είναι μόνος του και κάνει διπλές σκέψεις για να σουτάρει. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Τσιρογιάννη που βγήκε καλά από τα screen. Δίστασε αρχικά, πήρε το σουτ μετά. Όμορφη κυκλοφορία, 5-4. Εντυπωσιακή προσπάθεια, αλλά δεν είχε ευτυχή κατάληξη από τον Γιωβάνοβιτς. Όπως η κατάληξη δεν είχαν
τα σου του Μαργαριτόπουλου. Πήραν τον θετικό rebound, πέτυχαν το καλάθι, 31-27, διαφορά πάλι στους 4. Τα καλάθια με το σταγονόμετρο στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα συναρπαστικά τελευταία 4 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σταμερίδης. Ο σχέση με την πεντάδα που έπαιζε πριν το time out, οι Χρήστος Δαχαρίδης και Νίκος Δόδος έχουν προσθέσει το Σωτήρη Κατσαμούρη στη θέση του Γιωβάνοβιτς. Τα άλλα 4 πρόσωπα είναι τα ίδια. Είναι και η ομάδα της Καν δεν έχει προβεί σε κάποια αλλαγή. Ενώ από ό,τι διαπιστώσαμε η πρώτη άμυνα ήταν σε ζώνη. ...31-27. Αυτό ήταν και το τέταρτο ομαδικό φάουλ για το Λεύκηπο. Η ομάδα της Χάνθ έχει ένα. Νέο επιθετικό rebound. Κακή συνεργασία. ...31-29 στο καλάθι διαφορά μετά από αρκετή ώρα η Χάνθ καταφέρει να μειώσει το σκορ στο σουτ. 5 δευτερόλεπτα, Βοηβατόπουλος τραβηγμένο σουτ από τα 6.75. Ο Τζίμις προσπαθεί να πάρει, μπάλα καταλήγει τελικά στα χέρια του Ρόζου που εκφέρει και χρέη Playmaker. Μαργαριτόπουλος, υποδεικνύει το σύστημα ο Βλάσιος. Μαργαριτόπουλος, μπάλα στα χέρια του Αλπίνη, σούτα 6.75, άστοχο, ένα rebound, ο Παλάκης μαζί με τον Χρήστο καθάρισαν τη φάση. Τζίμις δίνει στον Βοηβατόπουλο, Τζίμις, Παλάκης, Κατσαμούρης, Σάμινα Ζώνης, οι φιλοξενούμενοι. Η δεύτερη απόπειρα της Χάνθ ήταν το ίδιο αποτελεσματική όπως η πρώτη. Ο Βοηβατόπουλος βρήκε τη λύση από τα 6.75. Αστόχησε πριν σε ένα σουτ, αλλά τώρα βρήκε την αυτοπεποίθηση. Την έχει τα χρόνια παρουσίας του στα παρκέ. Του δίνει αυτό το δικαίωμα. Αυτή τη φορά ο Λεύκηπος έπαιξε υποδειγματική άμυνα και όταν λέμε υποδειγματική άμυνα ήταν ο Γιώργος Σομπαλάκης που ουσιαστικά νέκρωσε την μπάλα στον Μπρόζο, το σούτ το οποίο βρήκε μόνο νταμπλό και αυτό έφερε τη λήξη των 24 δευτερολέπτων. Κατσαμούρης Χρήστου. Έχουν επιστέψει ξανά σε άμυνα man to man οι φιλοξενούμενοι. Χρήστου δίνει στον Παλάκη, αυτός από τη γωνία. Άστοχο το σούτ, ο Τζίμις με τη βοήθεια του Βοηβατόπουλου παίρνει το επιθετικό rebound και κερδίζει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο
ο Χρήστου περνάει στον πάγκο για κάποιες ανάσες. Τη θέση του παίρνει ο Γιωβάνοβιτς. Εύστοχη πρώτη βολή, 101 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μία στις δύο, 35-29, ο Βασίλης Τζίμης που είναι στους 9 πόντους, 5-8 συνεχόμενους στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά από αρκετή ώρα βρήκε την επαφή με το καλάθι. Κατσαμούρης και Βοηβατόπουλος, περισσότερο ο Βοηβατόπουλος έπαιξε υποδειγματική άμυνα, βοήθησε το συμπαίχτη και έβαλε όμορφα το σώμα, με αποτέλεσμα το σούτ να είναι εντελώς άστοχο και ο Λέχκος σε μία ακόμα επίθεση. Κατσαμούρης δέχεται σκόνα από τον Βοηβατόπουλο, βρίσκει το διάδρομο, προσπαθεί να τελειώσει τη φάση, τελικά την τελειώνει πολύ όμορφα. 37-29, το 31-29. Μέσα σε λίγες επιθέσεις, εκεί που έδειχναν ότι η Χάνθ έχει τη δύναμη να μειώσει, να ισοφαρίσει, ακόμα και να προηγηθεί πολλά μπροστά, συγγνώμη. Τελικά ο Λεύκηπος με ένα σε 6-0, αποκτάει πάλι ένα προβάδισμα 8 πόντων. Περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό. Πάντα με την, να δούμε τους χορηγούς της φετινής προσπάθειας του Λεύκηπου και επιστρέφουμε και πάλι. Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδης να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν αυτά τα τελευταία 57 δευτερόλεπτα, 56 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Πούμε ότι η ομάδα της Χάνθ έχει και ένα σχετικό πλεονέκτημα, καθώς έχει υποπέσει μόνο σε δύο ομαδικά φάουλ, με αποτέλεσμα μπορεί να ανακόψει τις επιθέσεις του Λεύκηπου, ενώ ο Λεύκηπος δεν έχει αυτό το δικαίωμα, καθώς οποιοδήποτε φάουλ θα δώσει την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να εκτελέσουν δύο ελεύθερες βολές. Βλάσιος έξω από τα 6.75, αστοχή, Βοηβατόπουλος προσπαθεί να πάρει το rebound. Και αυτό που λέγαμε, οποιοδήποτε φάουλ φέρνει και δύο ελεύθερες βολές. Ο Ατίνης έχει την ευκαιρία. Άστοχη πρώτη. Σίγουρα δεν βλέπουμε κάποιο μπάσκετ αξιώσεων. Οι άμυνες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 37-30 με μία στις δύο βολές. Κατσαμούρης. Βοηβατόπουλος, Γιωβάνοβιτς, Αλάκης, Μακαρατζής. Προσπαθεί να βρει το διάδρομο, Κατσαμούρης. Τελειώνει, όμορφη πάσα τελικά, βρήκε στο Μακαρατζή και αυτός από τα 6.75, ευστοχή, 40-30, στρόγγυλα. Στρόγγυλη και διαφορά, 10 πόντους, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, 7, 5, 4, για να δούμε. Τελικά τίποτα. Η άμυνα ήταν αυτή που κέρδισε την επίθεση και το 40-30 παραμένει. Ένα τρίτο δεκάλεπτο που είχε πολλές αξιομοιώσεις. Είδαμε το Λεύκηπο να φεύγει με 29-18. Οι φιλοξενούμενοι να μειώνουν 31-29. Τελικά η διαφορά με ένα 9-1 γίνεται 40-30. 10 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι ένα
σημαντικό παιχνίδι, ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν και είμαστε τρίτη αγωνιστική, να δούμε τους στόχους που έχει κάθε ομάδα. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Λεύκηπος έχει την πρώτη επίθεση. Μακαρατζής, δίνει στο Βοηβατόπουλο. Μακαρατζής, Παλάκης, Κατσαμούρης προσπαθεί να πάρει το διάδρομο. Δέχεται την τάπα, Γιωβάνοβιτς, μόλις το Μακαρατζής. Τελικά ο Μπρόζος είναι ο νικητής στο rebound. Η πρώτη επίθεση είναι για τη Χάνθ, με το Βλάσιο, πάντα να εκτελεί free playmaker. Βλάσιος, σούτ από 6.75, εύστοχος, 40-33. Βρίσκει μια επιθετική λύση η Χάνθ, που φαίνεται να, που είχε κολλήσει στην επίθεση. Βοηβατόπουλος, Παλάκης, Κατσαμούρης, πέντο σκριν, Βοηβατόπουλος, 5 δευτερόλεπτα, αργή κυκλοφορία, τελικά λανθασμένη πάσα. Μακαρατζής, Βοηβατόπουλος, Γιωβάνοβιτς. Παλάκης, 7 δευτερόλεπτα, πάλι η μπάλα, πάλι το σουτ θα γίνει υπό κακές προϋποθέσεις. Μπρόζος από την κορυφή της ρακέτας, με το τρίποντό του, κάνει το 40-36, 2 τρίποντα από τη Χάνθ, ήταν αρκετά να φέρουν τη διαφορά από τους 10 στους 4. Μακαρατζής, πάλι η μπάλα δείχνει να κολλάει, πάλι δεν υπάρχει καλή κυκλοφορία. Παλάκης, ένα μακρινό τρίποντο, δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει καθόλου επιθετική κυκλοφορία στην επίθεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στην άμυνα. Η Χάντ βρίσκει τις, στην επίθεση η Χάντ βρίσκει τις λύσεις με ένα καλάθι και φάουλ. Ο Τσιρογιάννης μειώνει στους 2, 40-38. Είναι τελευταία το φάουλ του Γιωβάνοβιτς. Να δούμε, πάμε σε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και πάλι. Είχαμε πει θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αυτό είναι, επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέφουμε πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδη. Η Χάνθ με ένα σερί 0-8 σε 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Έχει καταφέρει να το 40-30 να το κάνει 40-38. Και παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να ρίξει την διαφορά στον πόντο μετά από πάρα πολύ ώρα. Βασικά θα είναι η πρώτη φορά που θα πέσει διαφορά στον πόντο, καθώς ο Λεύτικος είχε ξεκινήσει 9-0. Εύστοχο στη βολή ο Τσιρογιάννης, 40-39. Δίνει στην μπάλα ο Χρήστου, 10 δευτερόλεπτα. Τελικά κάνει λάθος, μετά κυκλοφορία. Πρόσος από τα 6.75, ευστοχή είναι. Με το τέταρτο τρίποντό του δίνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του. 40-42. Βοηβατόπουλος. Δίνει στο Τζίμι. Βοηβατόπουλος παίρνει την μπάλα κάτω. Ο έμπειρος Χάρης Βοηβατόπουλος με ένα όμορφο καλάθι σοφαρίζει 42-42. Ο Λεύκος μετά από περίπου 3 αγωνιστικά λεπτά βρήκε στόχο, βρήκε καλάθι. Κάνει με τον Τζιρογιάννη. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, κάνει βήματα, υποπίπτυξε βήματα ο Ζωίδης, καλή άμυνα. Και ο Βασίλης ο Τζίμης στην επαναφορά. Με δύο playmaker, με Παναγιώτη Μακαρατζή και Βασίλη Τζίμη. Ο Βασίλη Τζίμης περισσότερο σε θέση εκτελεστή, δύο δηλαδή. Και ο οργανωτή ο Παναγιώτης Μακαρατζής, ο Παλάκης. Χρήστο κάνει όμορφη την κίνηση. Διαμαρτύρεται για φάουλ, με τον Πρόζο σίγουρα να κάνει ένα φάουλ εκεί. Μαργαριτόπουλος μόνος του, ευστοχή. Η Χάνθ σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο έχει σημειώσει 4 τρίποντα ως τώρα και αυτό της δίνει το προβάδισμα με 42-45. Παλάκης. Βοηβατόπουλος έξω από τα 6.75, άστοχος. Και νέα επίθεση για τη Χάνθ. Μακαρατζή στο τρίποντο. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ για τη Χάνθ. Γιωβάνοβιτς Μπουτσακτσί περνάνε στον αγωνιστικό χώρο παίρνοντας τη θέση του Βοηβατόπουλου και Μακαρατζή. 42-45. Εντέμιση περίπου λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Τζίμις από τα 6.75 προσπαθεί να μειώσει. Ο Μπουτσακτσί προσπαθεί να πάρει το rebound αλλά τελικά βγάζει την μπάλα έξω. Τζιρογιάννης στο παντέρνασμα της μπάλας. Ρόζος πάλι από τα 6.75. Τελικά υποδεικνύει φάουλ ο διαιτητής. 5 λεπτά ακριβώς είναι το τρίτο φάουλ του Μπουτσακτσί. Ο Γιωβάνοβιτς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. 42-45. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης για την Χάνθ.
Παλάκης αποσύρεται και τη θέση του παίρνει ο Μαλαντρής. Τρίποντο. Άστοχο. Υπήρχε η πίεση της λήξης της επίθεσης. Το 42-45 παραμένει. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο η Χάνθ τρέχει ένα σερί 15-2 και το 40-30 έχει γίνει 42-45. Τζίμις. Γίνει στο Γιωβάνοβιτς. Αυτός βρίσκει το διάδρομο. Ένα καταφανέστατο φάουλ που δεν δίνουν οι διαιτές σε αναμέτρηση. Είναι και τρεις. Κανένας δεν είδε. Έγινε και με το σώμα φάουλ και με το χέρι. Θα έχει την ευκαιρία να το δείτε και στο replay ή αργότερα μετά τη λήξη. Ο ένας γιατί κοίταζε τον άλλον. Γιωβάνο λήξη την επαναφορά. Βουτσακτσί. Τζίμις, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης, 5, πάμε πάλι σε κάτι άναρχο, τελικά αυτό ήτανε. Να δούμε τις χάρτες με τον Τζιρογιάννη, είναι στον Μπρόζο, προς αστοχή. Χρήστου παίρνει το rebound. Επιτέλους ένα φάουλ. Αλλαγή διπλή για τον Λεύκη που αλλαγή στις θέσεις των ψηλών. Βοηβατόπουλος και Παλάκης παίρνουν τις θέσεις του Μπουτσακτή και Μαλανδρή. Γιωβάνοβιτς που κατεβάζει την μπάλα. Βοηβατόπουλος. Χρήστου. Πάλι μπάλα. Πάλι επίθεση θα γίνει στο τέλος. Και όπως ήταν φυσικό δεν εκδηλώθηκε σωστά. 1-7 για τη λήξη της επίθεσης. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της φάσης, τι play θα βγάλουν οι παίχτες του Λεύκηπου. Τελικά η μπάλα έμεινε στα χέρια, οι παίχτες θα πήραν την μπάλα και ο Βλάσιος οργανωτήσει ακόμα μία. Βρίσκει το διάδρομο, προσπαθεί να τελειώσει τη φάση. Επιθετικό rebound, ο Χρήστο είναι αυτός που κλέβει την μπάλα και έχει την ευκαιρία να πιέσει τον εφηνιασμό. Τελικά Χρήστο για τρεις μέσα από αρκετή ώρα. Βρίσκει στόχο. 45 όλα, 2-55 για τη λήξη του αγώνα. Ένα καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Είχε κολλήσει το σκορ στο 42-45. Φάουλ από το Χρήστο, είναι το τρίτο για το Λεύκηπο. Η Χάνθ έχει 2. Επαναφορά κάτω την ρακέτα. Και ο Βλάσιος υποδεικνύει το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Τρίποντο από τον Μαργαριτόπουλο, άστοχο. Ο Χρήστου παίρνει το rebound. Κερδίζει το φάουλ, να δούμε οι διαιτές τι θα συζητήσουν. Μάλλον θα υποδείξουν το ανταθλητικό. Σύσκεψη. Αρχικά δεν υπάρχει υπόδειξη για ανταθλητικό, αλλά να δούμε τι θα υπάρξει στην εξέλιξη της φάσης.
Τελικά σε σωστή υπόδειξη, αντιαθλητικό φάουλ, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και η μπάλα θα είναι στη συνέχεια πάλι για το Λεύκηπο, 2-40. Αυτό ήταν και το τρίτο φάουλ του Βλάσιου, αλλά σε αυτό το χρονικό σημείο λίγη σημασία έχουν τα φάουλ. Άστοχος ο Χρήστος στην πρώτη βολή, το 45-45 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Χρήστος που έχει σήμερα 2 στις 6 βολές. Είχε αστοχή στις 2 πρώτες που εκτέλεσε, αστοχή στις επόμενες 2 και τώρα αστοχή στις 2. 2-2 μας πάει. Παλάκης δίνει στο Τζίμι. Τζίμις παίρνει το screen. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Πάλι η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια του Δεχόντου Λευκύπου. Άστοχο το τρίποντο. Καλή άμυνα και από αυτό το αγαπητικό φάουλ. Ο Λευκύπος δεν πήρε τίποτα. Αστόχησε και στις 2 βολές και δεν μπορείς να εκδηλώσει μια σωστή επίθεση. Η ομάδα της Χάνθα έχει την ευκαιρία πάλι να προηγηθεί. Βλάσιος στην κορυφή της ρακέτας. Ρόζος προσποιείται, βρίσκει το χώρο. Πέφτει πάνω στο Βοηβατόπουλο. Παίζει εξαιρετική άμυνα. Παίρνει και το rebound και δίνει στον Βασίλη τον Τζίμι. Αυτό στο Γιωβάνοβιτς. Ο Μαυροβούνιος περιφερειακός. Το έχει εισηγήσει τα τελευταία λεπτά. Παλάκης, Βοηβατόπουλος, Χρήστου. Κερδίζει το φάουλ. 14-9 δευτερόλεπτο για το Λεύκηπο. Και το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τη Χάνθ. Αλλαγή για την Χάνθ, με το Ζωήδη να αποσύρεται. Αλλαγή στη θέση του Τζιλόνι. Ένα και 48 για τη λήξη του αγώνα. Βοηβατόπουλος δίνει στο Τζίμι. Το βλέπει το Χρήστου. Χρήστου πάντα με αντίπαλο τον Μαργαρικόπουλο, σουτάρει για 3, άστοχος, rebound από το Βλάσιο. Το δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Βλέπει το διάδρομο και είναι ο Βοηβατόπουλος. Καλή άμυνα, προϋποθέσεις εφηλιασμού. Τζίμις, τι κάνουνε, ναι! Τα 4 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα, με το σκορ να είναι 45-45. Ο Τζίμις πέταξε την μπάλα ψηλά, ο Γιωβάνοβιτς την έπιασε, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Έδωσε το προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα του. Και πάμε για ένα time out. Συμφωνείτε ότι πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία 74 δευτερόλεπτα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σημαντική αναμέτρηση. Επιστρέφουμε και πάλι στο Φίλιππο Σαμερίδη. Η αγωνία μεγάλη για την εξέλιξη της αναμέτρησης. 47-45, 74 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει την ευκαιρία για μια συνδρομητική βολή. Ενώ όπως με ενημέρωσε και ο καμεραμάν, υπάρχουν μπαταρίες στην κάμερα για ενδεχόμενο παράτασης. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι σε ένα παιχνίδι που το πρωταγωνιστικό ρόλο
Είχαν οι άμυνες των ομάδων. Ο Λεύκηπος προηγείται 47-45. Απόλυτη ησυχία στο Φίλιππο Σαμυρίδης. 48-45. Το τρίποντο του Μπρόζου δεν είχε κατάληξη, αν και μόνος του. Έχει πετύχει σήμερα πιο δύσκολα καλάθια. Αλλά εκεί ήταν ο Τσιριλάκης, πήρε το rebound και, στη συνέχεια ο Βλάσιος κέρδισε το φάουλ από τον Τζίμι. 57,7. Επαναφορά για τους φιλοξενούμενους, δυσκολεύουν τα πράγματα. Χρήστου κλέβει την μπάλα. Χαρακτηριστικά σηκώνει το χέρι να ηρεμήσει τους συμπαίχτες του. 48-45 από την εξέλιξη αυτής της φάσης. Θα κρυθούν πολλά για τον σημερινό νικητή. Μια δύσκολη πάσα στην πλάτη της άμυνας, δηλαδή ποδοσφαιρικός όρος, αλλά αυτό ήταν στην πραγματικότητα. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για ένα time out από τους γηπεδούχους να εκδηλώσουν την τελευταία επίθεση. Φυσικά δεν θα πάμε σε κάτι διαφημιστικό. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο πριν την επανέναξη του αγώνα να πούμε κάποιες θεωρίες σε αυτά τα τελευταία 32-31-1 για τη λήξη. Αν ο Λεύκηπος ευστοχίσει σε δίποντο ή τρίποντο, εξασφαλίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την νίκη. Αν αστοχίσει την επίθεση σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα που έχει η ομάδα της Χαντ, θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση, η οποία μπορεί να είναι δίποντο ή τρίποντο. Αν είναι τρίποντο και είναι εύστοχο πάνω στο 48-48 και να παίξει μια καλή άμυνα. Αν είναι δίποντο, θα πάμε σε φάουλ, στην ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Ήταν μια μικρή εισαγωγή το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε στα εναπομείναντα 31 και 1 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Πάμε να τα πούμε όμως με τη σειρά, επαναφορά κάτω τη ρακέτα για το Λεύκηπο. Την επαναφορά ο Βασίλης Οτζίνης. Απόλυτη ησυχία στο Βαμερίδης. Δυσκολεύει Χρήστο από τα 7,5 μέτρα. Άστοχο, rebound. Και πάμε να δούμε. Απομένουν θεωρητικά άλλα 4-5 δευτερόλεπτα για το Λεύκηπο. Φάουλ. Κερδίζει ο Μπρόζος, έβαλε όμορφα το σώμα του εκεί. Κέρδισε το φάουλ από τον Μπαλάκη και έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 16 και 4 πριν τη λήξη του αγώνα. Να δούμε τις δύο ελεύθερες βολές του Μπρόζου. Εύστοχη πρώτη, διχτάκι, καλή βολή. Εύστοχη και η δεύτερη, 48-47, αλλαγή. Βοηβατόπουλος αποσύρεται, Μακαρατζής στην επαναφορά. Αυτό που λέγαμε.
Βασίλης Τζίμνης στις δύο ελεύθερες βολές. Στην προηγούμενη του επίσκεψη στη γραμμή ελεύθερων βολών είχε μία στις δύο. Ησυχία στο Φίλιππο Σαμερίδης. Έχω 49-47. Καλή την δεύτερη βολή, έστοχη, time out, 50-47. Να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά στο χρόνο που βλέπετε κάτω στο δέκτη σας με αυτού του κλειστού. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να σας προσφέρουμε την εικόνα από τα παιχνίδια. 15-2 από μένα, όχι 14-5. Όπως φαίνεται κάτω στην οθόνη, 15-2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης, 50-47. Η Χάν θα προσπαθήσει πάλι να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Θα προσπαθήσει με τρίποντο να φέρει το μάτς στην ισοπαλία. Σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο έχει πετύχει 4 τρίποντα. Και αυτή ήταν η κύρια αιτία που την έφερε και μπροστά στο σκορ. Από την άλλη πλευρά ο Λεύκηπος θα προσπαθήσει να παίξει καταρχήν καλή άμυνα και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να κάνει κάποιο φάουλ ώστε να μην δεχτεί τρίποντο, αλλά να πάει τους παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας στις ελεύθερες βολές. 50-47, επαναφορά από τα πλάγια. Να δούμε. Οι δύο ομάδες μας επιφύλαξαν τα καλύτερα για το τέλος. Μπορεί το παιχνίδι να μην ήταν ιδιωτικό, αλλά σίγουρα η αγωνία ήταν σε υψηλά επίπεδα. Φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα η Χάνθ. Ρόζος, ένα μαρκάρι στο σούτ από τα 6.75. 50-50, Χρήστου. Να δούμε. 7 δευτερόλεπτα. Κερδίζει το φαουλ. Όλος ο πάγκος της Χάνθ διαμαρτύρεται μπροστά στο διαιτητή. Ο διαιτητής δεν υποδεικνύει τίποτα, αλλά φαίνεται ο Χρήστου να έχει τραυματιστεί. Το χτύπημα ήταν σκληρό. Διαμαρτύρονται οι της Χάνθ για την υπόδειξη φαουλ, αλλά το βίντεο είναι ο καλύτερος μάρτυρας. Ένα σκληρό φάουλ. Ο Φραντζέσκος ο Χρήστου δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team του Λεύκηπου αλλά και το γιατρό του αγώνα. Να πούμε ότι απομένουν 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ο Μαργαριτόπουλος που με πολύ καλή επιθετική παρουσία αλλά κυρίως αμυντική κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια, να ισοφαρίσει 50 στην ισοπαλία, να το κάνει 50-50. Ο Χρήστου που αποσύρεται από το παιχνίδι και στη θέση του περνάει ο Χάρης ο Βοηβατόπουλος. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αχιλιάς ο Χατζόπουλος, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Να δούμε ο έμπειρος ο Χάρης ο Βοηβατόπουλος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Στην πρώτη. 51-50, προβάδισμα ενός πόντου για το Λεύκηπο, 4-7 για τη λήξη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Για να δούμε τέτοιο.
Και τελικά η προσπάθεια του Βλάσιου είναι άστοχη, βρήκε το διάδρομο. Έκανε το lay-up αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Και ο Λεύκη πως πετυχαίνει τη δεύτερη του νίκη. Βλέπουμε ότι παρά την αγωνία των τελευταίων λεπτών, των τελευταίων δευτερολέπτων, οι παίχτες δίνουν τα χέρια. Είπαμε 40 λεπτά είμαστε αντίπαλοι, αλλά μετά τα ξεχνάμε όλα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε οι προπονητές και οι παίχτες Σκάνδια τι διαμαρτύρουν τόσο έντονα. Παιχνίδι έληξε 52-50. Μια αναμέτρηση που όπως εξελίχθηκε θα κρινόταν στο τελευταίο σουτ, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτό συνέβη. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στις δύο ομάδες για την κατάθεση της ψυχής που έκαναν σήμερα στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιος πρέπει να κερδίζει, κάποιος πρέπει να χάνει, κάποιος πρέπει να είναι χαρούμενος, κάποιος λυπημένος. Σίγουρα το μπάσκετ μας ενώνει όλους. Βλέπουμε τους παίχτες του Λεύκη που να είναι στο κέντρο του γηπέδου, αλλά και τους παίχτες της ΧΑΝ θενωμένοι να κάνουν το σδό. Να τους χειροκροτούν οι παίχτες του Λεύκη που και τώρα ο Λεύκη πως. Φωνάζουν, δέχονται το χειροκρότημα από τον κόσμο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η μετάδοση. Η τρίτη αγωνιστική όσον αφορά Λεύκη Βοτεχάν θα ανοίξει το παρελθόν. 29-10 υπάρχει τέταρτη αγωνιστική. Μαχητές πειραματικών Λεύκων με Λεύκηπο. Ερμής Λαγκαδά Γέφυρα. 10 Ευκαρπία. Πολύ καιρός Πανθεραϊκός, Ράφης Μακεδονικός και ρεπό έχει η ομάδα της Σταυρούπολης. Η επόμενη προγραμματισμένη μετάδοση εκτός αν προκύψει κάτι άλλο είναι στις 5-10 με αντίπαλο τη 10. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ξανά αλλά για το θεσμό του κυπέλλου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θα σας αφήνουμε με το 52-50. Από το Σαββάτο Ραμαντανόγλου που ήταν στην κάμερα, τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία και από τον Μπάτρο Κελίδη, να έχετε καλό βράδυ, θα λέμε σύντομα πάλι σε έναν αγώνα.